και να μην περάσει έστω και μισή ώρα από το ξεμολογητήριό μου. Στο καμαρίνι μου. Εννοείται. Μα τι παθαίνετε όλοι εκεί μέσα, σας βγαίνει όλος ο εαυτός. Είναι που μας κοιτάς με αυτά τα υπέροχα μάτια σου και ξέρεις, το βγάζεις. Έχεις και αυτό το μητρικό, το πολύ ωραίο, που κάνεις τον άλλον να θέλει να σου μιλήσει. Θα σου πω τι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι απλά. Εγώ έχω δώσει τα δικαιώματα και το ξέρεις και εσύ ότι μιλάω πάρα πολύ ανοιχτά πάντα για την προσωπική μου ζωή. Αυτό το καλοκαίρι, ίσως είναι επειδή μεγάλωσα λίγο, ίσως επειδή βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά, ίσως βάζω και στο μυαλό μου τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και επειδή είχα και πάρα πολύ δουλειά και μια εκπομπή που ξέρεις, θα τρέξει και πρέπει να είμαι πολύ προσιλωμένη εκεί, έδωσα μια συνέντευξη στην οποία είπα ότι δεν θέλω να μιλήσω για την προσωπική μου ζωή. Γιατί ήρθε ο δημοσιογράφος που είναι και εξαιρετικός, ο Μαρίνος Βυθούλκας, είναι εξωτοπίπλο, είναι ένα πολύ καλό παιδί, μαζί με τη Σόνια την Καζόνη. Και το παιδί είναι λογικό να έχουν ερωτήσει πάρα πολλές για την προσωπική μου ζωή. Μετακόμισες, δεν μετακόμισες, χώρισες, δεν χώρισες, το ένα, το άλλο, ξέρεις αυτά. Γιατί να σε ρωτήσουν αν χώρισες, έχει γίνει κάτι που δεν έχω πάρει χαμπάρι. Είχε γραφτεί ένα δημοσίευμα το καλοκαίρι. Εντάξει, συγγνώμη, δεν το ξέρω. Κυπλοφορήσει... Μα εγώ σας είχα δει φωτογραφίες το καλοκαίρι με τον αγαπημένο εννοείται, σου. Εννοείται. Απλά η στάση μου δεν είπα πουθενά ότι χώρισα. Είπα ότι περνάω μια δύσκολη περίοδο μέσα μου και μέχρι. Να θέλω εγώ να ανακοινώσω κάτι. Αυτό μπορεί να είναι παντρεύομαι. Προχωράω. Είμαι μόνη μου το οτιδήποτε. Εγώ θεωρώ ότι ήσουν πολύ πιεσμένη, επειδή σε είδα όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε εδώ πέρα τα meetings τα δικά μας, αρχές Σεπτέμβρη που πιάσαμε δουλειά. Επειδή πέρασε από το γραφείο και τα είπαμε. Ναι. Εγώ σε είδα και αυτό θέλω να πω. Πάρα πολύ αγχωμένη. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που σε είδα τόσο πολύ αγχωμένη για το τι ακριβώς ετοιμάζετε, που ακόμα το ψάχνατε. Δεν ήταν δηλαδή ότι είχατε βρει τον κόσμο, το είχατε τελειώσει. Ήσασταν σε μια. Στο ψάξιμο, αυτό που είπα, ρε παιδί μου, στην προετοιμασία. Ψάχνατε ακόμα κόσμο, γινόντουσαν δοκιμαστικά, είχατε δει πρόσωπα, κάποια δεν προχωράγατε, με κάποια προχωράγατε. Γενικώς το στείνατε. Και αυτό όλο το πράγμα σε ένα σου δημιουργούσε πολύ μεγάλο άγχος. Και λογικό σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν ξεκινάει κάτι από την αρχή πάλι. Θέλω να σου πω ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό. Δύο-τρεις εβδομάδες. Γιατί καταλήξαμε στην ομάδα η οποία ανακοινώθηκε και το είδατε και το τρέιλερ σήμερα. Λοιπόν, το τρέιλερ.